Δώρα γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι στις 18 Μαΐου. Δεν πρόλαβε όμως ούτε να το αγκαλιάσει ούτε να το φιλήσει. Από την ημέρα του τοκετού η κοπέλα δεν έχει ανοίξει τα μάτια της. Ο σύζυγός της ελπίζει σε ένα θαύμα, όπως μας λέει. Είναι εγκεφαλικά νεκρή. Αυτό δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν ελπίδες. Μόνο ένα θαύμα. Ο Τάσος και η Δώρα σχεδίαζαν τα κοινά τους βήματα, το γάμο τους σε λίγους μήνες, τη νέα τους ζωή με το μωράκι τους στο σπίτι. Όλα διαλύθηκαν. Μπήκε να γεννήσει υγιέστατη και τώρα παλεύει για να ζήσει στην εντατική του νοσοκομείου του Ρίου. Τι θα πω εγώ αύριο μεθαύριο στο παιδί? Η γυναίκα μου πώς πέθανε? Μας καλεί ο μευτήρας, μου λέει πως είχε θέμα η Δώρα με την καρδιά της. Και μας είπε ότι έπαθε ένα επεισόδιο, έπαθε ανακοπή καρδιάς και σωληνώθηκε. Το παιδάκι είναι καλά το μωρό? Μια χαρά είναι το μωρό. Στο Βαρθολομιό Ηλίας προσεύχονται για τη γλυκιά κοπέλα. Ελπίζουν η κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα που διατάχθηκε σήμερα να ρίξει φως. Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης είχαμε άμεση παρέμβαση και αντίδραση από το Υπουργείο Υγείας αλλά και από τον Υπουργό, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Είχαμε και την παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Η Δώρα πήγε στο νοσοκομείο για να κάνει προεγχειρητικό έλεγχο. Ο σύζυγός της καταγγέλει πως της έκαναν μόνο το τεστ του COVID-19. Οι γιατροί έκριναν πως η γέννα έπρεπε να γίνει την ίδια μέρα και όχι την επομένη που είχε προγραμματιστεί, καθώς είχε συσπάσεις μήτρας. Το κορίτσι γέννησε και λίγες ώρες μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή. Για λογαριασμό της οικογένειας έχω κάνει όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες και σαφέστατα θα έχουμε και εξέλιξη σε αυτές. Το κορίτσι δίνει γενναία μάχη και ευχή όλων μας είναι να την κερδίσει.